Μάριε, αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής. Κανένας. Όχι, πλάκα κάνω. Σε πειράζει να πω ατόφιο λαϊκό που δεν ζει πια. Πάνος Γαβαλάς. Τρελό δίδυμο με Ρία Κούρτη. Στο σταυροδρόμι, στην ίδια τη γωνία, εκεί που μου πες μια φορά το σ' αγαπώ. Στο σταυροδρόμι, στο σταυροδρόμι, εκεί που μου πες μ' αγαπάς, εκεί άλλαξες γνώμη, μωρή. Από τις πιο ωραίες στιγμές, κυρίως στα 80's, όταν κατέβαιναν της Λίβερπουλ στο Λονδίνο, στη Νότια Αγγλία, και οι Λονδρέζοι και οι Νοτιοάγγλοι γενικά ήταν στη φάση έτσι, ξέρεις, loads of money, loads of money, loads of money, loads of money. Το γούσαρα πάρα πολύ. Κανονικά, το καραγούσαρα, καλή φάση. Καλησπέρα δάσκαλε του έρωτα από Σπάρτη. Έλα που λένε μου, περήφανη Σπαρτιάτη, καλησπέρα. Συγγνώμη για Brad Pitt ως το πιο Μάριε, υποτιμημένος λόγω εμφάνισης και νομίζω, τώρα πια δεν είναι, τώρα νομίζω παραγνωρίζουν όλοι πλέον τον Brad Pitt και έχει ανεβεί το μαθητικά τελευταία δεκαετία ως ταλέντο υποκριτικό. Στην αρχή ναι, ήτανε το ντομενάκι με το σώμα και με αυτά που εντάξει, εκεί. Τώρα πια δεν νομίζω. Όσοι Netflix δεν έχω, αγαπητές από τα Βόλτα, Μάριε δεν είναι Ρονάλδο λέει, ο άνθρωπος λέει είναι μια ομάδα μόνος του. Αν είχα τσίρκο, θα έπαιρα τον Μέση. Αν είχα ομάδα, θα έπαιρα τον Ρονάλδο. Έγινε Willy Willy. Έγινε, okay. Έγινε. Τι μια ομάδα μόνος του, φίλε. Σε όλα τα σπουδαία, στα περισσότερα σπουδαία μα, και ειδικά σε τελικούς, είναι εξαφανισμένο και κάνει απλά ποζεριές. Βγάζει τη φανέλα και γυρνάει ανάποδα και ξεδίνεται και κάνει. Με την Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν καθαρίσει όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Γκάρετ Μπέιλ και μου κάνει αυτός ποζεριά στο τρίτο γκολ, ο Καραγκιόζης. Τελικό με την Πορτογαλία, το μόνο που κάνει από τον Καραγκιόζη και δραματίας είναι να είναι δίπλα στο Σάντος και να δίνει οδηγίες όρθιος. Βασιλαμάς πάλι στην ώρα του. Δεν είναι Βασιλαμά. Μας να μας είναι ικανός. Είναι ικανός να πει ψεύτη και δικαιολογία ότι με σταματήσαν για έλεγχο. Σόπα, δεν υπάρχει. Αυτό σου λέω ρε φίλε, να μπερδευτεί.